Η συζήτηση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022 αναδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί ένα βασικό εργαλείο, στο πιο βασικό εργαλείο υλοποίησης της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Από αυτή την άποψη, ο στόχος, όπως καταγράφεται μέσα και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, αλλά όπως ανέφερε και πριν ο Υπουργός Οικονομικών, ο στόχος της κυβέρνησης για το νέο έτος, για το 2022, είναι να μπούμε σε μια νέα εποχή, όπως είπε, με ισχυρή και εξωστρεφή ανάπτυξη. Το ΚΚΕ, λοιπόν, εκ των προτέρων δηλώνει ότι είμαστε απέναντι σε αυτό το στόχο της κυβέρνησης. Γιατί λέμε πολύ καθαρά ότι αυτή η υψηλή, η ισχυρή και εξωστρεφής ανάπτυξη θα είναι σε βάρος των εργαζόμενων και θα είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Γιατί στο επίκεντρο της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι η μεγέθυνση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτό σημαίνει ότι ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου θα πηγαίνει στα χέρια των καπιταλιστών. Η συνέπεια αυτού δεν είναι καμία άλλη παρά η διεύρυνση της ψαλίδας, η όξυνση δηλαδή των κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στους κεφαλαιοκράτες από τη μια μεριά και ανάμεσα και στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα από την άλλη. Η διεύρυνση θα οδηγεί στη διεύρυνση της ψαλίδας ακόμη μεγαλύτερης ανάμεσα στις υπαρκτές δυνατότητες που δίνει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, η νέα τεχνολογία, η επιστήμη, από τη μια μεριά και από την άλλη, στο επίπεδο της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Έτσι λοιπόν, το συνολικό αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά η διεύρυνση της σχετικής, αλλά και της απόλυτης εξαθλίωσης των λαϊκών στρωμάτων. Για να το δούμε αυτό λίγο πιο αναλυτικά. Να εντοπίσουμε λοιπόν τις αρνητικές επιπτώσεις του κυβερνητικής πολιτικής. Καταρχάς, η κυβέρνηση θεωρεί επίτευγμά της και η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ότι ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο είναι αποτέλεσμα της υλοποίησης ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου μεταρρυθμίσεων, το οποίο αποτελεί και προαπαιτούμενο της εκταμείευσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή του Πανευρωπαϊκού Μνημονίου, να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Τι συμπεριλαμβάνει το σχέδιο αυτό μεταρρυθμίσεων? Πρώτα και κύρια, τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού συνεχούς και διευρυμένης αναπαραγωγής ενός πολύ φθηνού αλλά και αναλώσιμου εργαζόμενου. Σημείο κλειδί το αντεργατικό έκτρωμα του νόμου Χατζηδάκη, το οποίο επί της ουσίας πάτησε σε όλα τα προηγούμενα αντεργατικά, σε όλους τους προηγούμενους αντεργατικούς νόμους και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, για να διαμορφώσει ακριβώς αυτό το συγκεκριμένο μηχανισμό, που στο επίκεντρο του είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, διευθέτηση ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και όχι με τις λαϊκές ανάγκες, κατάργηση δηλαδή του οκταώρου, δεκάωρου, απείρωτες υπερορίες, ελαστικές μορφές απασχόλησης. Και αυτό είναι ακριβώς οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως απάντησε και ο Επίτροπος για τα ζητήματα της απασχόλησης σε ερώτηση των ευρωβουλευτών μας. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις ψήφους όλων των κομμάτων πλην ΚΚΕ για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες ψήφισε ένα κατάπτυστο ψήφισμα που επί της ουσίας
θωρακίζει και νομιμοποιεί τους αυταπασχολούμενους, την αυταπασχόληση και όχι τη μισθωτή εργασία. Αν κάποιος είναι μισθωτός εργαζόμενος της πλατφόρμης, πρέπει να το αποδείξει προσφεύγοντας στα δικαστήρια. Αυτό ψηφίσατε. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης και των υπόλοιπων κομμάτων, που επί της ουσίας θωρακίζει ακριβώς την εργασιακό μεσαίωνα που θέλουν να επιβάλλουν οι διάφορες αυτές πλατφόρμες εργασίας. Δεύτερο ζήτημα είναι το κεφαλοποιητικό ασφαλιστικό σύστημα, που επί της ουσίας τζογάρονται τα χρήματα των εργαζόμενων στο βωμό στήριξης των επενδυτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων των καπιταλιστικών ομίλων, γιατί αποτελούν ένα εργαλείο χρηματοδότηση των ομίλων και αφήνοντας αβέβαιους τους εργαζόμενους για το αν θα πάρουν ή τι σύνταξη θα πάρουν. Τρίτον, τη χειραγώγηση του συνδικαλιστικού κινήματος μέσα από τον ασφιχτικό κρατικό και εργοδοτικό έλεγχο των συνδικάτων, για να μπορέσουν ακριβώς να χτυπηθεί στη ρίζα του όπως επιδιώκεται, όμως θα μείνει αυτά στα χαρτιά, δεν πρόκειται τα εργατικά συνδικάτα, τα ταξικά εργατικά συνδικάτα να υπακούσουν σε αυτό το τερατούργημα το αντεργατικό, οι όποιες συλλογικές και ταξικές διεκδικήσεις, γιατί αυτό φοβάται και η εργοδοσία και το κράτος της. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο καθορισμός του κατώτερου μισθού με την υπογραφή του κυρίου Βρούτση και της κυρίας Αχτσιόγλου θα καθορίζεται όχι από τις συλλογικές διεκδικήσεις, αλλά με απόφαση του Υπουργού, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την πορεία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Δεύτερο πλέγμα μεταρρυθμίσεων είναι η στήριξη του συνόλου των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Προσφορά φθηνής εργασίας, όχι μόνο εξαιτίας της κατάστασης που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας της εργασιακής ζούγκλας, αλλά και επιδότηση της εργασίας και επιδότηση των ασφαλίστρων, μόνο και μόνο από τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, όπως ονομάζεται στο συγκεκριμένο πίνακα 2-5 της σελίδας 47, από τα 2 δισεκατομμύρια περίπου, 2,9 δισεκατομμύρια συγγνώμη, περίπου που θα είναι οι παρεμβάσεις για το 2022, πάνω από ένα δισεκατομμύριο θα είναι οι επιδοτήσεις του κρατικού προϋπολογισμού για τη μείωση των ασφαλίστρων κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, 850 εκατομμύρια ευρώ, και άλλα 190 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η επιδότηση των ασφαλίστρων για τη δημιουργία 150.000, όπως ονομάζεται, νέων θέσεων εργασίας. Δηλαδή με χρήματα των φορολογούμενων, των εργαζόμενων, επιδοτείται ζεστά τους επιχειρηματικούς ομίλους. Άρα λοιπόν προσφορά φθηνής εργασίας, επενδυτικά κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους, φορολογικά κίνητρα, ένα φορολογικό σύστημα φιλικό όπως ονομάζεται για την ανάπτυξη, δηλαδή με όλο και μικρότερη συμμετοχή των επιχειρηματικών ομίλων στα φορολογικά έσοδα και άρα όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των λαϊκών στρωμάτων, άρα όλο και πιο βαθιά αντιλαϊκό φορολογικό σύστημα, με ειδικά χωροταξικά σχέδια που προσαρμόζονται στις επενδυτικές ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, με τη συγκέντρωση της γης και της αλλαγής χρήσης της προς όφελος για την ικανοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, είτε αυτό αφορούν ΑΠΕ, είτε αφορούν τον τουρισμό ή άλλων μεγάλων στρατηγικών σημασίας επενδύσεων όπως τους ονομάζεται, με τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας για το υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο, από τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέχρι την επιτάχυνση και τη μεγέθυνση της εμπορευματοποίησης στην υγεία και στην παιδεία. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία αξιοποιούνται και επεκτείνονται με πρόσχημα την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και των αντεργατικών μέτρων που έχετε πάρει σε βάρος των υγειονομικών. Η στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, που επί της ουσίας θα διευρύνει αυτό το αποτέλεσμα της ψηφιακής μετάβασης των νέων τεχνολογιών, θα διευρύνουν, θα εκτοξεύσουν την παραγωγικότητα της εργασίας,
που όμως αυτό που αποτελεί φάρμακο για τον καπιταλισμό είναι φαρμάκι για τους εργαζόμενους, η αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Γιατί ακριβώς θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η ίδια τους η θέση με ένα νέο κύμα επίθεσης που θα δεχτούν λόγω ακριβώς της ψηφιακής μετάβασης. Πολλοί δεν θα μπορούν να συμμετέχουν, λιγότερος χρόνος εργασίας, μικρότερες αποδοχές, μεγαλύτερη παραγωγικότητα της εργασίας όμως. Μεγαλύτερα αποτελέσματα προς όφελος του κεφαλοκράτη. Δεύτερο ζήτημα, εκτός λοιπόν από την ανταγωνιστικότητα, είναι αυτό το οποίο ονομάζεται όλα τα κόμματα η ανάγκη ανάπτυξης ενός εξωστρεφούς παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Ποιος καθόριζε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα? Όχι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά οι ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και γι' αυτό, όχι μόνο σε συνθήκες κρίσης, αλλά και σε συνθήκες ανάπτυξης καπιταλιστικής, καταστρέφονται και δεν αξιοποιούνται εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες. Όχι γιατί δεν έχουν κέρδος, αλλά γιατί έχουν μικρό ποσοστό κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι ως αρπακτικά κυνηγάνε τη μεγέθυνση του καπιταλιστικού κέρδους. Με αποτέλεσμα, το όποιο μοντέλο προωθείται είναι αυτό που εξυπηρετεί τη μεγέθυνση της καπιταλιστικής κερδοφορίας και συγκεντρώνει τον κύριο όγκο των επενδύσεων. Και αυτό το βλέπουμε στον τουρισμό. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού σε ορισμένες περιοχές και οι οδυνηρές επιπτώσεις που είχε η τουριστική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας. Δεν βάζουμε γεωστρατηγικών αναταραχών, αλλά και πάνω απ' όλα ο πρωταθλητής ελληνικός τουρισμός όλα τα προηγούμενα χρόνια και επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, τι απέδειξε? Απέδειξε τις συνθήκες μεσαίωνα που επικρατούν στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες σε βάρος των εργαζόμενων. Καταγγελίες πάρα πολλές που υπάρχουν καθημερινά στις ειδήσεις. 12 ώρες δουλειά, χωρίς ρεπό, για 6 μήνες στιβαγμένοι σε κάτι κοντέινερ, με άθλιες συνθήκες διαβίωσης και διατροφής. Εργαζόμενοι σε τουριστικούς παραδείσους, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ζάκυνθος και αλλού. Αυτό είναι το επιστέγασμα και, και η επιβράβευση της πρωταθλητισμού του ελληνικού τουρισμού. Άρα λοιπόν τουρισμός, κόμβος διαμόρφωσης της Ελλάδας σε κόμβος μεταφορά και ενέργειας, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι η όξυνση της ανισόμετρης ανάπτυξης ανάμεσα σε κλάδους της οικονομίας, η όξυνση της ανισόμετρης ανάπτυξης ανάμεσα στις περιοχές της χώρας μας. Και η υπόθεση της εξωστρέφειας είναι ότι ακριβώς η όποια παραγωγική διαδικασία και δραστηριότητα δεν έρχεται για να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες του λαού, αλλά για εξαγωγές. Και έχουμε το παράδοξο, η Ελλάδα να μην μπορεί να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του ελληνικού λαού, γιατί ο σκοπός των μεταποιητών των αγροτικών προϊόντων που τα αγοράζουν πάθινα από τους βιοπαλλεστές αγρότες είναι ακριβώς οι εξαγωγές για μεγαλύτερο κέρδος και όχι η διατροφή του ελληνικού λαού. Και που το παράδοξο στην Κορινθιακή σταφίδα. Η παραγωγή ελληνική είναι μόνο στο 2% της παγκόσμιας ζήτησης της Κορινθιακής σταφίδας. Η ελληνική παραγωγή που η ποιότητά της είναι υπερβολική. Και όμως υπάρχουν αδιάθετα αποθέματα. Όχι γιατί δεν μπορεί να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες, αλλά γιατί οι εξαγωγές και οι χώρες που εισάγουν αυτές βρίσκουν από αλλού, προμηθεύονται από αλλού. Να λοιπόν η παραδοξότητα του καπιταλιστικού μοντέλου ανάπτυξης το οποίο υπερασπίζεστε. Και από αυτή την άποψη αποτελεί ακριβώς αυτό ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης και το βασικό παράγοντα εκδήλωσης του νέου κύματος ακρίβειας. Γιατί οι βασικές ανάγκες καλύπτονται από εισαγωγές. Εισαγωγές πρώτων υλών που μπορεί να υπάρχουν και στη χώρα μας, εισαγωγές ενδιάμεσων εμπορευμάτων που μπορεί να παραχθούν και εδώ και εισαγωγές τελικών εμπορευμάτων που μπορεί να παραχθούν εδώ. Άρα δηλαδή ο καθορισμός των τιμών των διεθνών
αλυσίδων τροφοδοσίας που υπέκειται στο σκληρό ανταγωνισμό ανάμεσα στις πολυεθνικές αλλά και στις αντιθέσεις γεωστρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Και όπως φέρουν και άλλοι παράγοντες ακρίβειας, είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και η πράσινη μετάβαση με σκανδαλώδεις παροχές στα τροχτικά των ΑΠΕ, με ψευδεπίγραφο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος όταν έχουμε άναρχη χωροθέτηση αυτών των ΑΠΕ και όταν δεν αξιοποιείται η πιο φτηνή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που είναι και ανανεώσιμη, τα υδατοφράγματα, τα οποία και παραγωγή ενέργεια και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζονται και προστασία της πλημμύρας και όσα αρδευτικά μπορούν να αξιοποιηθούν. Όμως ο προσανατολισμός είναι στα αιωλικά και στα φωτοβολταϊκά. Ακρίβεια ρεύματος, τέλη ρήπων που τσακίζουν, που εκτοξεύουν την τιμή παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και η λογική της απολιγνητοποίησης έχει οδηγήσει στον τραγέλαφο καταστροφής παραγωγικών πηγών ενέργειας στη χώρα μας όπως είναι ο λιγνίτης και η υποκατάστασή του με το εισαγόμενο φυσικό αέριο, το οποίο αποτελεί και το 50% της παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας. Το χρηματιστήριο ενέργειας που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορεί ακριβώς να υπάρχουν τα διάφορα συμβόλαια διαρκείας ανάμεσα στους μεγαλοπρομηθευτές που να αγοράζουν φτηνά δηλαδή και να πουλούν ακριβά, και όλα αυτά έχει το αποτέλεσμα της ενεργειακής φτώχειας που ζει και βιώνει ο λαός μας. Και από αυτή την άποψη εμείς τοποθετήθηκαμε με σαφήνεια στα μέτρα της κυβέρνησης ως αντιστάθμινα της ενεργειακής, της ακρίβειας των πηγών της ενέργειας, ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός, από τη στιγμή που αφήνουν στο απειρόβλητο τους πραγματικούς υπεύθυνους της ενεργειακής φτώχειας της χώρας μας, που είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως τα πράσινα εμπορεύματα θα είναι ακόμη πιο ακριβά και απλησίαστα για τα λαϊκά στρώματα. Και η τρίτη πλευρά του κύματος της ακρίβειας είναι ακριβώς η επιβεβαίωση ότι είναι φάρμακο για να αντιμετωπιστούν οι καπιταλιστικές κρίσεις και να στηριχθούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου αποτελεί φαρμάκι για το λαό. Έτσι λοιπόν η επεκτατική νομισματική πολιτική που όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγύριζε γιατί είναι μια προοδευτική λέει επιλογή οδηγεί σε πληθωρισμό, άρα και σε μεγαλύτερη ακρίβεια. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε ακόμη 2 λεπτά να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ελάτε. Αν δεν σας κάνει μεγάλο, αν δεν βγαίνουμε πολύ έξω από το χρονοδιάγραμμα. Έτσι λοιπόν η αποτύπωση του κρατικού προϋπολογισμού αναδεικνύει τον ταξικό του χαρακτήρα, την τεράστια αναδιανομή η οποία γίνεται ανάμεσα σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων και προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα, η αύξηση των φορολογικών εσόδων θα προέρθει από νέα φορολογιστία των λαϊκών στρωμάτων. Οι έμεση φόροι κατεξοχήν αντιλαϊκοί παραμένουν σταθερά στο 57,5% του συνόλου των εσόδων. Οι δε δαπάνες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όσα κατευθύνονται για κοινωνικές δαπάνες δεν μπορούν να καλύψουν την τεράστια υποχρηματοδότηση η οποία υπάρχει. Στηρίζουν ταυτόχρονα και την διεύρυνση της εμπορευματοποίησης και της υγείας και της παιδείας μέσω των λογικών των συμπράξεων. Έτσι λοιπόν για την υγεία είναι χαρακτηριστική η μείωση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων, ενώ η όποια αύξηση των δαπανών, 209 εκατομμύρια θα αυξηθούν οι μεταβιβάσεις στην υγεία, από αυτά όμως τα 176 θα δοθούν στη φαρμακοβιομηχανία ως αντιστάθμισμα του clawback, για να ξέρουμε πού πάνε τα χρήματα. Αντίστοιχα και στα σχολεία, με τις συνθήκες τις οποίες υπάρχουν και τις αγωνιστική ανάταση καθηγητών μαθητών απέναντι στην προσπάθεια ακόμη μεγαλύτερης υποβάθμισης του μορφωτικού επίπεδου των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων και αύξηση των ταξικών φραγμών στη μόρφωση για να αποκτήσουν κάποιες αποσπασματικές δεξιότητες αναλώσιμες γιατί τους θέλουν ως αναλώσιμους εργαζόμενους. Έτσι λοιπόν τα όποια μέτρα περιέχονται στο σκέλος των δαπανών δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια αναδιανομής της φτώχειας από τους λιγότερους φτωχούς στους περισσότερους φτωχούς και βεβαίως παραπέμπονται στις καλένδες
τέτοια έργα και υποδομές τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις λαϊκές ανάγκες και να προστατεύσουν το λαό, τη ζωή και την περιουσία του, όπως είναι τα ολοκληρωμένα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής προστασίας και αντισεισμικής προστασίας, τα οποία δεν είναι επιλέξιμα ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ούτε βεβαίως από το ΕΣΠΑ και συνολικά από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο είναι υποταγμένο στην υλοποίηση των στόχων και των κατευθύνσεων τόσο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και του ΕΣΠΑ, του νέου ΕΣΠΑ. Έτσι λοιπόν η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα η οποία θα χαρακτηρίζεται από μια ματωμένη για το λαό ανάπτυξη, όπου στο βωμό της κερδοφορίας θυσιάζονται εργατικά δικαιώματα και ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και αυτό δεν είναι θέμα ιδεολειψίας της κυβέρνησης, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο εξυπηρετεί σήμερα τις ανάγκες του κεφαλαίου και το οποίο καθορίζει και το πρόγραμμα της σημερινής κυβέρνησης αλλά και το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, οποιοδήποτε επιθετικό προσδιορισμό αυτή και αν έχει. Παρακαλώ πολύ. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχουν δοκιμαστεί όλα τα μοντέλα διαχείρισης. Είναι σε βάρος του λαού, αυξάνουν τις ανισότητες και δεν αποτρέπουν την εκδήλωση μιας νέας, ακόμη πιο σφοδρής καπιταλιστικής κρίσης. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να περιμένουμε κανέναν σωτήρα. Ο λαός μας να οργανωθεί για να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική και τα συμφέροντα του κεφαλαίου, αποτρέποντας την επιδείνωση της θέσης και έχοντας επιμέρους κατακτήσεις για να μπορεί να ανοίξει το δρόμο για το αύριο, το οποίο αύριο είναι από αυτό... καθορίζεται επί της ουσίας από έναν άλλον τρόπο οργάνωσης της οικονομίας και της παραγωγής, όπου στο επίκεντρο θα είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών με κοινωνικοποίηση της γης, των μέσων παραγωγής και μεταφορών, των υποδομών συνολικότερα, κάτω από την αλλαγή εξουσίας από τα χέρια του κεφαλαίου στα χέρια της εργατικής τάξης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.